σήμερα ξεκινάει ένα καινούριο υποκεφάλαιο, θα πω, στη ζωή μου. Γι' αυτό εδώ το ωραίο δαχτυλάκι, τον μέσο δάχτυλο του δεξιού μου χεριού, δεν θα το πω κάπως αλλιώς. Θα μπορούσα πολύ άνετα να το πω κάπως αλλιώς, αλλά I'm a lady. Okay, αν με δεις καμιά μέρα μπορώ να στεναφέρω και κάπως αλλιώς. Και ποιο είναι αυτό το υποκεφάλαιο? Ξεκινάω φυσιοθεραπείες. Κάναμε τη μαγνητική μας, την κάναμε βεβαίως. Εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω, το μόνο που είδαμε έτσι ότι έχει μαζέψει πολύ υγρό γύρω. Βλέπετε εδώ έχει γίνει του λαστίχου, έτσι, για να μην με πιέζει πολύ από εδώ, από εκεί, διάφορα πράγματα. Και πρέπει να το στείλω στο γιατρό μου, το CD, για να το δει και αυτός, να μας πει 2-3 πράγματα παραπάνω, επειδή γνωρίζει, ο συγκεκριμένος, όχι ο πρώτος που είχα πάει στο νοσοκομείο, θυμάστε, που τελικά δεν έχω πάει ακόμα, αλλά, περίμενε, σου έρχομαι. Εντάξει, είχαμε ο κυρίλος πίσω που βλέπετε, δηλαδή έρχεται τώρα να μιλήσει στο τηλέφωνο ακριβώς δίπλα μου. Ωπα ρε φίλε, κάτσε, βλογκάρω, τι δεν καταλαβαίνεις. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε φυσιοθεραπείες. Γενικά έχει πολύ μέλλον η όλη υπόθεση. Δεν είναι μόνο οι φυσιοθεραπείες που πρέπει να κάνω. Μου έχουν δώσει οδηγίες και τι πρέπει να κάνω μετά στο σπίτι μόνη μου. Κοινό, όλη μέρα θα ασχολούμαι με ένα κολοδάχτυλο, να το πω και έτσι. Μόλις φτάσαμε στο φυσιοθεραπευτήριο και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Αν με πονέσουν, έχω φέρει και bodyguard μαζί μου. Κάνω καφέ τέλειο σου φέρει, τι φτάνει δηλαδή τόσο που λες, είναι κι άλλο καφέ, θα σου φέρει. Πάνω, θα πεις ένα τραγούδι, εδώ σε περιμένει. Είμαστε παραγωγή, πώς είναι. Ραδιόφωνο. Ποιο να πούμε, σφαίρα εδώ. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Φωνάζει αυτή, τι φωνάζει. Να καλύψει τη δική μου φωνή. Τέτοια είναι. Λοιπόν, πάνω το δαχτυλό μου. Απλώνει, ναι, σαν χτάπω. Άκουσε λίγο τι θα σου πω τώρα. Σκουπίζεις δαχτυλάκι. Μπορείς να μου σκουπίσεις το δαχτυλάκι, σε παρακαλώ αυτό. Απλώνει, σαν χταπόδι είναι το δαχτυλό μου, έχει καταντήσει. Σιγά σιγά, έτσι. Καλά το πας. Γιατί είναι τόσο μαύρο το χέρι σου και το δικό μου τόσο άσπρο. Έτσι, είδε στο χωράφι. Μωρό μου θα με πάρεις στο χωράφι. Εντάξει, μπράβο φέδω. Τώρα που μου κάνανε το δάχτυλο σαν χταπόδι να πλώσει, μπορούμε να ξεκουραστούμε λίγο μέχρι να συνεχίσει ο κύριος Βαγγέλης. Εδώ τώρα ο κύριος θα μας κάνει μασάζ. Βλέπεις πως ανοίγει σαν χταπόδι κάθε φορά που μου βάζει τα μηχανήματα, έτσι. Το πρόβλημα τώρα είναι εδώ η καμωρίση. Δεν είναι το άνοιγμα, είναι το ίδιο. Κάνει η Μαρία σου. Τι μπράβο. Αυτή ήταν η διαδικασία της φυσιοθεραπείας, αλλά γενικά δεν τελείωσα, γιατί έχω και συνέχεια στο σπίτι, να κάνω και άλλα πράγματα στο σπίτι και άλλη γυμναστική. Δεν μου φτάνει δηλαδή αυτά που κάνω εκεί, θα πρέπει να κάνω και μόνο μου κάποια πράγματα στο σπίτι. Και μετά από όλα αυτά που είδατε ότι κάναμε στο φυσιοθεραπευτήριο, πρέπει να κάνω και εγώ κάποια πράγματα στο σπίτι. Κοίτα τώρα τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, εγώ αυτά τα δύο μπόλ εδώ έχω παγωμένο, πολύ παγωμένο νερό. Έπρεπε να βάλω και παγάκι, αλλά okay, άστο τώρα. Και εδώ έχουμε πολύ καυτό νερό. Και τι κάνουμε, βάζουμε, ναι, αυτό είναι το δάχτυλο, έτσι. Βάζουμε το χέρι μέσα και αρχίζουμε και κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση. Για όση ώρα το κάνω από εδώ, θα πρέπει να το κάνω και από εκεί, μέχρι ένα λεπτό. Για να δούμε πόσο θα αντέξω.
Τελειώσαμε από το κρύο και πάμε στο καυτό. Αχ. Στη συνέχεια θα πάρω μία γάζα. Αλουμινό νερό. Θα ποτίσω τη γάζα και το τραπέζι και θα τυλίξω το δάχτυλο. Θα το κρατήσω 5 λεπτά. Και αυτή τη λέω και με το αλουμινό νερό θα πάρω την Voltarol Forte. Λογικά, Voltarenzitsa, λογικά Voltaren είναι η παλιά. Θα βάλω στο δάχτυλο και θα κάνω μασαζάκι. Ξέρω πως φαίνεται, μην πείτε. Και πονάει επίσης, γι' αυτό μην πείτε τίποτα, γιατί πονάει. Αυτό τώρα έχει μαζέψει υγρό μέσα, παιδιά, και δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει 100%. Γιατί, ας πούμε, κοίτα τώρα τη φορά που έχει το ένα δάχτυλο με το άλλο, βλέπεις πόσο λεπτό είναι αυτό, βλέπεις αυτό εδώ. Παλεύει και ο φυσιοθεραπευτής, με πεθαίνει βασικά, παλεύει με το δάχτυλό μου και εγώ μετά θα παλέψω με αυτόν, γιατί με πονάει. Τι ξέρω, πίνω ακόμα και τη φλεγμονώδη, ακόμα. Τι θα κάνω, ακόμα δεν έχω πάει στο γιατρό εκείνο. Τέλος πάντων. Μην βλέπετε έτσι ήρεμη, πονάει. Και μετά θα βάλω και τον αρθικάκι. Βέβαια τώρα τον αρθικάκι δεν το φοράω τόσο πολύ. Γιατί το θέμα μας είναι να φύγει, να σπάσει το υγρό που έχει μέσα. Ώστε να μπορέσει, δηλαδή τώρα βλέπεις ας πούμε αυτά κλείνουν όλα. Αυτό κλείνω μέχρι εκεί, βέβαια. Και δεν κλείνει μόνο γιατί τύπου αγκύλωση, κλείνει γιατί μετά αρχίζει και πονάει αν προσπαθήσω να το κλείσω κι άλλο. Αυτή είναι η καθημερινότητά μου από εδώ και πέρα, ώστε να μπορέσω να αποκτήσω το δάχτυλο όπως ήταν πριν, να φτιάξει και βλέπουμε.